Καλησπέρα λοιπόν. Καλημέρα. Ένα ακόμα I Ask and Watch, μία από τις πρωτοπόρες καινοτόμες δυνατότητες που δίνει η πλατφόρμα του iSyriza με την δική σας συμμετοχή, με τη συμμετοχή των πολιτών. Καταθέσατε τις ερωτήσεις σας, πολλές ερωτήσεις που κατατέθηκαν, πάνω από 200, επιλέχθησαν οι 50 και από αυτές εσείς ψηφίσατε τις 15 ερωτήσεις που θα μας απαντήσουν σήμερα σε μια πολύ κρίσιμη και ιδιαίτερη συγκυρία και περίοδο εν μέσω καραντίνας, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Μας απαντούν για τις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν γύρω από την ψυχική υγεία και την ηρεμία των πολιτών μέσα αυτού του αιώνα των καθημερινών εξελίξεων και των όσων ακούμε και στις ειδήσεις και βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας για την εξάπλωση του κορονοϊού. Μία κατάσταση βέβαια που εντείνεται, επιτείνεται τα ζητήματα της ψυχικής υγείας και με τον εγκλεισμό στο σπίτι, αυτόν τον αγκαίο εγκλεισμό για τη μία εξάπλωση του κορονοϊού. Σήμερα λοιπόν είναι μαζί μας και απαντάνε στις δικές ερωτήσεις η πρώην Υπουργός και Αναπληρώτρια Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ για την κοινωνική πρόνοια, η κυρία Θεανό Φωτίου. Καλημέρα κύριε Φωτίου. Καλημέρα, καλημέρα. Και ο μόνιμος καθηγητής ψυχιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Δημήτρης Βλουμπίδης. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι, να πούμε, η έκτη διαδικασία I Ask and Watch και αναδεικνύεται και η σημασία αυτή της νέας σχέσης των πολιτών με την πολιτική που ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαινιάζει στην Ελλάδα, ιδίως σε μια τέτοια περίοδο που ο κόσμος εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να βγει από τα σπίτια του. Έχουμε αφήσει πίσω και τις προσυνεδριακές διαδικασίες, συνελεύσεις και αυτή την συζήτηση που στην αριστερά τουλάχιστον η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα σημαίνουν συνήθως το να είμαστε μαζί, να είμαστε κοντά. Αλλά αυτή η συνθήκη νομίζω ευνοεί και η τεχνολογία της, τη νέα κατάσταση και δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε και μια συζήτηση αλλά και να δώσουμε και σημαντικές νομίζω συμβουλές αλλά και προτάσεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Είναι για την κυρία Φωτίου η πρώτη ερώτηση και είναι έτσι αρκετά στα κάτι και ευθεία. Ποιες είναι οι προτάσεις λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, κυρία Φωτίου? Για την άμεση ενίσχυση του κοινωνικού κράτους αυτών των ημερών, πέρα από την ενδυνάμωση της αίσθησης ότι το κράτος σε φροντίζει, που δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτή την αίσθηση ότι σε φροντίζει το προνοιακό κράτος, υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα, όπως και δεν έχουμε την αίσθηση ότι θα βγούμε από αυτή την κρίση με ανθρωπιά και αλληλεγγύη, όλοι μαζί. Ότι ναι, μένουμε σπίτι, αλλά δεν είμαστε κανείς μόνος. Λοιπόν, σήμερα αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι 5 σημεία βασικά, τα οποία δεν βλέπουμε η κυβέρνηση να προχωράει σε αυτά, στις εξαγγελίες δηλαδή. Το πρώτο είναι όλες οι παροχές. Οι παροχές της ωφέλειας, που πρέπει να διασφαλιστούν με κάθε τρόπο. Από τη μια δεν θα κοπεί καμία, από την άλλη δεν θα υπάρξουν αυτή τη στιγμή εξοφλήσεις λογαριασμών, άρα να υπάρξει μια παράδοση των λογαριασμών και δεν θα υπάρξει καμία διακοπή πουθενά στο ηλεκτρικό, στο νερό, στο φυσικό αέριο και στο τηλέφωνο, γιατί είναι αναγκαία. Το δεύτερο που χρειάζεται να γίνει άμεσα είναι 50% αύξηση του ΚΕΑ, δηλαδή αυτό που ονομάζουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σήμερα, και εμείς λέγαμε ΚΕΑ, τα προνοιακά επιδόματα και τα επιδόματα ανασφάλισης των υπερηλίκων, γιατί αυτές όλες οι ομάδες πλήττονται κέρια. Και συγχρόνως, αυτοί που κάνανε για επικουρικά νέα επιδόματα για τους ανάπηρους, και οι οποίοι δεν έχουν εξεταστεί γιατί τα ΚΕΠΑ είναι κλειστά, πρέπει να τους δοθούν αυτόματα οι παροχές. Συγχρόνως, όλα τα προνοιακά ιδρύματα, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή 63 σε 13 κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, πρέπει να ενισχυθούν με πολύ μεγάλο προσωπικό. Δηλαδή πάνω από 1.000 προσλήψεις από αυτούς που είχαν ήδη απολύσει, τις κοινοφελούς δηλαδή εργασίας. Και συγχρόνως και των νέων επιστημόνων, αλλά και του επικουρικού προσωπικού, πρέπει να επαναπροσληφθούν. Είναι συγκεκριμένα άτομα, είναι εύκολα να επαναπροσληφθούν, ξέρουν τη δουλειά και θα ενισχύσουν πολύ έντονα τις δομές. Συν 500 νέες θέσεις εργασίας μόνιμες. Συγχρόνως, εδώ θα πρέπει και ο Δημήτρης να βοηθήσει σε μέτρα άμεσης ψυχολογικής στήριξης των ηλικιωμένων και όλα και των οικογενειών. Δηλαδή πρέπει να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε μεγάλα δίκτυα τηλεπικοινωνίας με όλες αυτές τις ομάδες. Το τέταρτο, το πέμπτο,
να μην χαθούν τα 185.000 σχολικά γεύματα, τα οποία βεβαίως σήμερα δεν δίνονται στα σχολεία που έχουν κλείσει, να μην χαθούν αυτά. Είναι ένα πολύτιμη ιστορία. Πρέπει να πάνε στους δήμους, πρέπει να πάνε σε νοσοκομειακές μονάδες μεγάλες, πρέπει να πάνε, αν θέλετε, και σε μεγάλους οργανισμούς προνοιακής φροντίδας, σε καταβλισμούς Ρωμά, μπορεί να δοθούν παντού. Είναι αμαρτία να χαθούν αυτά τα σχολικά γεύματα. Και τέταρτον, τώρα, γρήγορα, άμεσες συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής, βελτίωσης στους καταβλισμούς Ρωμά, γιατί είναι μεγάλες συσσωρεύσεις υγειονομικής, αν θέλετε, βόμβας σε όλη την Ελλάδα και πρέπει να βοηθηθούν άμεσα μαζί με την επανασύσταση της ειδικής γραμματείας Ρωμά που κατάργησαν την επόμενη μέρα. Υπάρχουν και σχετικές ερωτήσεις, πιο συγκεκριμένες, που θα έχουμε ευκαιρία συνέχεια να γίνουν πιο αναλυτικοί. Λοιπόν, στην δεύτερη ερώτηση για τον κύριο Πλουμπίδη. Ο εγκλεισμός, ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ή η φίλη, δημιουργεί τεράστια προβλήματα επιδείνωσης των ψυχικά αρρώστων, ιδιαιτέρως των καταθλιπτικών και διπολικών ατόμων. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να δημιουργηθούν συνθήκες διεξόδου. Τι προτάσεις πρέπει, τι συστάσεις πρέπει να δοθούν στις κατηγορίες αυτές, ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα, όπως για παράδειγμα αυτοκτονίες, ψυχιατρικούς εγκλεισμούς και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι η Θεανό Φωτίου έδωσε ήδη μια σημαντική απάντηση ότι για να μπορέσουν να είναι αποδοτικά τα μέτρα του εγκλεισμού των ανθρώπων για την προστασία της υγείας τους, πρέπει να υπάρχει ένα κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο αυτή τη στιγμή κουτσένει άσχημα, και το πλαίσιο το οποίο είχε αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λειτουργεί, το οποίο ήταν ολοκληρωμένο και πολύπλευρο. Πριν προχωρήσω στην απάντησή μου, θα ήθελα να πω ότι ο εγκλεισμός και οι έρημοι δρόμοι είναι αυτή τη στιγμή ένα απαραίτητο μέτρο για να μην βρεθεί το σύστημα υγείας με ένα τεράστιο αριθμό βαριά πασχόντων που δεν θα μπορεί να διαχειριστεί. Προφανώς τα δημόσια νοσοκομεία σηκώνουν όλο αυτό το βάρος, έτσι, και πολύ πρόσφατα, πολύ τις τελευταίες μέρες, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακάλυψε ότι πρέπει να ενισχύσει τα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και αυτό γίνεται με το σταγονόμετρο. Μία σοβαρή κριτική η οποία έχει γίνει, η οποία έχει νόημα να την πούμε τώρα και όχι στην εκ των υστέρων κριτική που θα είναι πολύ σημαντική, είναι ο μικρός αριθμός τεστ, ώστε ακόμα δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό πασχόντων και ελπίζουμε σε ένα μαθηματικό πρότυπο που θα μας δώσει μια καλύτερη ιδέα σε καμιά δεκαριά μέρες. Για να πάω όμως στην ερώτησή σας, προφανώς ο εγκλεισμός μπορεί να επιδεινώσει τους ψυχικά ασθενείς και να εξαντλήσει αυτούς που τους στηρίζουν. Ένα πολύ σημαντικό μέσο για να το αποφύγουμε αυτό είναι η διαθεσιμότητα η τηλεφωνική. Από τα κέντρα ψυχικής υγείας, από τα κέντρα υγείας, θα έλεγα, εάν οι ιδιώτες γιατροί θέλουν κάτι να προσφέρουν, πρέπει να είναι στο τηλέφωνό τους αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ένας τρόπος να πέσουν οι τόνοι και να βοηθηθούν οι άνθρωποι. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι να πλουστευτηθεί το ζήτημα της συνταγογράφησης, να μπορούν εύκολα οι άνθρωποι να προμηθευτούν τα φάρμακά τους. Επίσης, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα κέντρα. Τηρώντας όλους τους κανόνες, μπαίνουν ένας προς ένας, με απολύμανση κλπ, να βλέπουμε ένα αριθμό ασθενών που δεν μπορούν να τους διαχειριστούμε με άλλα μέσα. Και το κυριότερο είναι τα μέσα τηλεψυχιατρικής και τηλεβοήθειας, τα οποία είναι η ευκαιρία τους αυτή τη στιγμή να αναπτυχθούν. Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία έστησε την Τετάρτη το βράδυ, με τη βοήθεια μιας πλατφόρμας, ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί από την Πέμπτη το πρωί. Μέχρι χτες το βράδυ είχε κάνει 700 συνεντεύξεις, το οποίο δείχνει την ανάγκη την ανάγκη στήριξης των ανθρώπων. Πώς μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα, κύριε Πλουμπίδη? Είναι μέσω του μέσω στο διαδίκτυο Μελάπους.
είναι αυτή η πλατφόρμα και υπάρχει ένα ειδικό μπάνερ με τη δωρεάν υποστήριξη. Για το Μελάπους έχει και μη δωρεάν υποστήριξη. Έτσι. Αυτό μας προσφέρθηκε, αυτό χρησιμοποιήσαμε, που θα είναι και άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν δωρεάν και άλλοι που δεν θα είναι. Αλλά αυτό φαίνεται πάνω στην πλατφόρμα. Επίσης είναι και άλλο. Η Κλίμακα προσφέρει τηλεφωνική βοήθεια. Το Γεννήτιο Νοσοκομείο έχει ξεκινήσει με Skype μια προσπάθεια και πολλά άλλα τα οποία στείνονται αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στην τρίτη ερώτηση. Κυρία Φωτίου, ένα πολύ κέριο ζήτημα που θα μας απασχολήσει και τις επόμενες μέρες, αλλά κυρίως το επόμενο διάστημα, νομίζω. Έχει να κάνει σχετικά με τους μακροχρόνιους ανέργους, για τους οποίους, όπως αναφέρει και η ερώτηση, η κυβέρνηση δεν φρόντισε να πάρει κανένα μέτρο. Αυτοί οι άνθρωποι που ούτε για εργασία δεν μπορούν να ψάξουν πλέον είναι αφημένοι στη μοίρα τους. Τι σκοπεύει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό, κύριε Φωτίου? Γι' αυτό ακριβώς, αν θυμάστε, είπα στην αρχή ότι χρειάζεται αύξηση κατά 50% του ΚΕΑ, δηλαδή του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης ή ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως το λένε σήμερα. Τι σημαίνει αυτό? Και θα δούμε τώρα και την αλλαγή που πρέπει να κάνουν άμεσα για αυτό το τρίμηνο, δηλαδή Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, τουλάχιστον για αυτό το τρίμηνο, του ΚΕΑ. Το ΚΕΑ, όπως ξέρετε, δίνει 200 ευρώ το άτομο. Και εκεί και ό,τι εισόδημα άλλο έχει. Σήμερα πρέπει να δίδονται κατά 50% αύξηση του ΚΕΑ, δηλαδή 300 ευρώ το μήνα το άτομο, χωρίς να συνυπολογίζει άλλα εισοδήματα, γιατί αυτά έχουν σταματήσει από το Μάρτιο. Άρα, θα πρόκειται για μια έκταση κατάσταση, η οποία για τρεις μήνες θα δίνει, τουλάχιστον για τρεις, και θα δούμε την επέκταση αμέσως μετά, αυτό το 300 σε όλους. Θα μπορούν να μπουν λοιπόν εκεί και όλοι όσοι κάνανε λίγα μεροκάματα και οι οποίοι δεν ήταν στο ΚΕΑ μέχρι σήμερα, αλλά και όλοι οι άνεργοι που δεν ήταν στο ΚΕΑ μέχρι σήμερα, γιατί αρκετοί άνεργοι ήταν. Σας λέω ότι εμείς δώσαμε, η κυβέρνηση αυτή παρέλαβε από εμάς 450.000 δικαιούχους του ΚΕΑ, όταν ξεκίνησαμε εμείς ήταν 700.000, το είχαμε ήδη μειώσει αυτό το ποσοστό πολύ. Δυστυχώς, με αυτή την κρίση τώρα, την υγειονομική, θα αυξηθεί αυτό το νούμερο πολύ από ό,τι βλέπουμε. Άρα πρέπει να προετοιμαστούμε για μέτρα άμεσης ανάγκης, όπως αυτό που σας περιέγραψα. Άρα γι' αυτό λέμε, επιμένουμε, αυτό το μέτρο πρώτον για αυτούς, αλλά όπως σας είπα και επιπλέον, και για τους ανάπηρους και για τους ηλικιωμένους, τους ανασφάλιστους, όπου πρέπει να αυξηθούν όλα αυτά τα επιδόματα κατά 50% για αυτή την περίοδο της πανδημίας. Πάντως και σίγουρα και η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη και έχει την αξία. Για να μην είναι πάρα πολύ δύσκολη η επόμενη μέρα, και επιμένω ότι αυτό που πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό, ότι μένουμε σπίτι αλλά δεν είμαστε μόνοι, υπάρχουν δίκτυα ολόκληρα αλληλεγγύης τα οποία στείνονται αυτή τη στιγμή έστω από εμάς, από το ΣΥΡΙΖΑ, από την κοινωνία των πολιτών, τα οποία πρέπει να τα συντονίσουμε ώστε ο καθένας να νιώθει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να μιλήσει με κάποιον, να αισθανθεί ότι δεν είναι μόνος του και ότι κάποιοι μπορούν να τον βοηθήσουν. Η αλληλεγγύη θα μας κρατήσει όρθιους και σε αυτή τη φάση, είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Κύριε Πλουμπίδη, ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ή η φίλη, τι θα προτείνατε σε άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη, προκειμένου ο εγκλεισμός να μην επιδεινώσει την κατάστασή τους? Και βέβαια, και αυτό πολύ σημαντική παράμετρος, αν ζουν με άλλα άτομα, πώς θα πρέπει οι μη πάσχοντες να διαχειριστούν την κατάσταση? Εχθές που δεν ήταν ακόμη τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας, εγώ κυκλοφόρησα αρκετά για να δω λίγο τι συμβαίνει. Κυριακή έξω ήταν κυρίως οικογένειες με μικρά παιδιά, τα οποία δεν κρατιούνται αιωνίως μέσα στο σπίτι, και ήταν άνθρωποι με σκυλιά, τα οποία επίσης δεν κρατιούνται αιωνίως μέσα στο σπίτι. Θα έλεγα, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε και να επαναλάβουμε και στους πιο αδύναμους, αυτούς που λιγότερο μπορούν να το καταλάβουν, τα απλά μέτρα τα οποία πρέπει να τηρούμε. Δηλαδή,
Πλένω τα χέρια μου όσο μπορώ πιο συχνά, δεν πλησιάζω τους ανθρώπους. Χαιρετιόμαστε Ιαπωνέζικα με μικρές υποκλίσεις, δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν φέρνουμε στα χέρια στο στόμα. Αυτά, εάν λίγο τα εστερνιστούμε, και θα χρησιμοποιήσω μία φράση από την Πανούκλα του Καμί, ο οποίος περιγράφει μία επιδημία, ότι δεν επιτρέπεται η αφηρημάδα. Εάν αυτά τα μέτρα τα εστερνιστούμε, τότε μπορούμε να, πιο εύκολα να βγούμε μια βόλτα, γιατί το απόλυτο κλείσιμο δεν είναι δυνατόν. Έτσι, δεν μπορεί κανείς να το αντέξει αυτό. Θα επιμείνω επίσης ότι την ανάγκη της τηλεφωνικής επικοινωνίας, αυτό που κάνουμε ήδη μεταξύ μας, που τηλεφωνούμε ένας τον άλλον, αυτό ρίχνει τους τόνους και την ένταση. Είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει και η δυνατότητα, κύριε Πλουμπίδη, με συγχωρείτε, αυτό που κάνουμε τώρα εμείς, ότι υπάρχει η δυνατότητα τεχνολογίας να βλέπουμε και ένας τον άλλον. Αυτό είναι το τρίτο. Είναι η δυνατότητα τεχνολογίας με τα κινητά πλέον, με το Viber, με το WhatsApp. Μπορούμε να βλέπουμε αυτόν τον άλλον, που είναι πολύ σημαντικό. Τα ηλεκτρονικά είναι για τους πιο νέους, για τους πιο μεγάλους είναι το τηλέφωνο και ένα μίνιμουμ επαφής με όλους τους κανόνες. Πριν ξεκινήσουμε, είχατε θέσει μια ερώτηση. Ότι μπορεί να υπάρχει αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας μέσα στα σπίτια. Υπάρχουν κάποιες καταγγελίες ότι σίγουρα. Ίσως οι καταγγελίες υπάρχουν επειδή είναι όλοι πια μέσα στην πολυκατοικία. Ίσως αυτός είναι και ένας λόγος από κάποιους να είναι πιο συγκρατημένοι, να αποφύγουν τη βία. Και πρέπει να υπάρχουν κάποιες διέξοδοι, τηρώντας τους κανόνες, να μπορούν λίγο να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Κοντά λίγο να πέφτουν οι τόνοι. Αλλά αυτό υπό τον όρο ότι τηρούνται κάποιοι κανόνες. Οι οδηγίες της πολιτείας, εν πάση περιπτώσει, για οδηγίες της πολιτείας, για τη δημόσια υγεία. Θα έλεγα, τα χέρια, η καθαριότητα των χεριών και κάποιων επιφανειών είναι πολύ, και η απόσταση όταν μιλάμε, είναι κάποια βασικά μέτρα τα οποία είναι σημαντικά στην προφύλαξη. Και επίσης τα ηλεκτρονικά και τα δίκτυα αλληλεγγύης, τα οποία ξανά αυτή τη στιγμή έχουν πάρει το επάνω τους, όπως ήταν και τα χρόνια της κρίσης. Και έχουμε μια εμπειρία που είναι πρόσφατη. Είναι μια τεχνογνωσία πρόσφατη που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ακριβώς. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κυρία Φωτίου, πάμε να γίνουμε πάλι λίγο πιο συγκεκριμένοι. Δεν θα την αφέρει τα ζητήματα έτσι σε τίτλους. Πάμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Διατυπώνονται λοιπόν όλο και περισσότερα αιτήματα για κάλυψη αναγκών σύντησης σε ανθρώπους που στηρίζουν στο μεροκάματο, το οποίο πλέον δεν μπορούν να εξασφαλίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κυρίως σε γειτονιές όπως την Δυτική Αττική, στο κέντρο της Αθήνας, την πίσω αυλή, θα λέγαμε, των πόλεων. Υπάρχει κάποιο σχέδιο να καλυφθούν με κουπόνια ή με κάποιον άλλο τρόπο, ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος μας ή η φίλη μας. Κύριε Καπανάκη, ξέρετε ότι έχουμε μια μεγάλη εμπειρία από την ανθρωπιστική κρίση. Εμείς εξοπλίσαμε το κράτος μετά την ανθρωπιστική κρίση, αν θυμάστε, όπου είχαμε δώσει την κάρτα αλληλεγγύης και με αυτήν μπορούσες να πηγαίνεις, πίστωνε το κράτος τα χρήματα και πήγαινες στο σούπερ μάρκετ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα και έπαιρνες τρόφιμα. Σήμερα αυτό το έχουμε εξελίξει με τον ψηφιακό τρόπο που λειτουργεί το ΚΕΑ. Μια πολύ μεγάλη ιστορία του ΚΕΑ είναι ότι το ΚΕΑ έχει μια πλατφόρμα η οποία απαντάει αμέσως. Γι' αυτό είπα πριν ότι όλοι όσοι έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή που βρισκόντουσαν στο μεροκάματο μπαίνουν στην πλατφόρμα του ΚΕΑ, σήμερα μπορούν να μπουν τώρα, αν κάνει μια μικρή τροποποίηση δηλαδή η κυβέρνηση, ώστε με βάση αυτό που είπα μόλις, το τρίμηνο αυτό, τα εισοδήματα που δεν έχουν δηλαδή αυτό το τρίμηνο, να μπορούν πια να τύχουν των αποδοχών που έχει το ΚΕΑ και να πάρουν για το κάθε άτομο 300 ευρώ και αυτό υπάρχει ένας πολλαπλασιασμός ανάλογα με πόσα άτομα έχει στην οικογένεια, όπως ξέρετε. Αυτό θα σήμαινε 600 ευρώ για 4 άτομα στην οικογένεια ή στο νοικοκυριό. Άρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εμείς έχουμε παραδώσει ένα ψηφιακό προνοιακό κράτος που αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις κρίσης είναι μεγάλο όπλο. Δεν βλέπουμε αυτή η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί αυτό που της δώσαμε. Δηλαδή να μπορεί αυτόματα να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι ακριβώς τι συμβαίνει σε κάθε περιοχή της χώρας. Άρα αυτό που προτείνουμε είναι να χρησιμοποιήσουν
όλα τα ψηφιακά εργαλεία που τους παραδώσαμε για να ξέρουν ακριβώς, όπως ξέραμε εμείς ακριβώς, πόσα γεύματα δίναμε, παραδείγματος χάρη στο πέραμα, ανά πάσα στιγμή, πόσα δίναμε στην Αλφα Αθήνα, να σας πω κάτι πολύ απλό με τα σχολικά γεύματα που είπα και πριν. Να μην χαθούν τα 145.000 σχολικά γεύματα. Γιατί υπάρχουν 20 εταιρείες αυτή τη στιγμή που παρήγαγαν κάθε μέρα 145. Ήταν 185.000, καταφέρανε να δώσουν 145. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αν χαθούν αυτά, γιατί πάνε να χαθούν τώρα αυτή τη στιγμή, και τους εργαζόμενους θα τους έχουμε να απολυθούν, και δεν θα, ένα μεγάλο δυναμικό 20 εταιριών που μπορούν να διπλασιάσουν, να υπερδιπλασιάσουν, να τριπλασιάσουν την παραγωγή τους κάθε μέρα, ώστε να καλύπτουν ανάγκες σε κάθε δήμο, οπουδήποτε. Mm-hmm. Ακόμα και μέσα στα νοσοκομεία να δίνουμε τα σχολικά γεύματα που μπορούμε αυτή τη στιγμή. Μπορούμε στα προνοιακά ιδρύματα να δίνουμε τα σχολικά γεύματα. Μπορούμε να δίνουμε στους καταβλισμούς Ρωμά. Άρα, έχουμε εξοπλίσει το προνοιακό κράτος από εκεί που το βρήκαμε σε ένα τεράστιο χάλι. Αυτή τη στιγμή μπορούν να έχουν η κυρία Μιχαηλίδου μέσα στο Υπουργείο να βλέπει στον κάθε Δήμο τι ακριβώς δυνατότητες έχει μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία που τις δώσαμε. Άρα το ψηφιακό προνοιακό κράτος είναι εδώ για να απαντάει και για να σπέβδει. Δεν το βλέπουμε να το χρησιμοποιούν και στενοχωριόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Μπορεί όμως τώρα, αν το κράτος, εμείς θα πιέσουμε όσο γίνεται στο κράτος να ανταπεξέλθει αυτή τη στιγμή στις υποχρεώσεις του. Αλλά παράλληλα πρέπει να οργανώσουμε αυτά τα δίκτυα μεγάλα, τα αλληλεγγύης. Η αλληλεγγύη για όλους μπορεί να ξαναδραστηριοποιηθεί σε αυτή την περίοδο που είναι μια δομή του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να δούμε δηλαδή και εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ πώς μπορούμε να παρεμβαίνουμε με τις οργανώσεις μας ανατόπο, σε κάθε Δήμο, να πιέζουμε το Δήμο να κάνει πράγματα. Αν δεν μπορεί ο Δήμος, να μπορούμε να οργανωθούμε εμείς και με τηλεδιασκέψεις, έτσι όπως κάνουμε εμείς οι τρεις αυτή τη στιγμή, αλλά και με τις οργανώσεις μας, ώστε να παρεμβαίνουμε σε κάθε πολυκατοικία, να μάθουμε ποιος είναι αυτός που έχει ανάγκη και ούτω καθεξής. Με αυτά τα μεγάλα δίκτυα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης θα βγούμε διαφορετικοί από την κρίση. Πάντως, ξέρετε κύριε Φωτίου, δεν ξέρω αν το έχετε δει και στο διαδίκτυο, ότι σε πολλές πολυκατοικίες ήδη είναι κάτι μικρό, αλλά έχει έτσι μια συμβολική αξία και ουσιαστική αξία. Ότι οι νεότεροι ένοικοι αφήνουν σημειώματα στις σκάλες για όποιον ηλικιωμένο ή που δεν μπορεί να βγει έξω, να σας κάνω τα ψώνια, να σας πάω το φαρμακείο, το τηλέφωνο μου είναι αυτό, ονομάζομαι τάδε. Αυτό, κύριε Ραπανάκη, το θεωρώ τεράστιας σημασίας, δεν είναι μικρής. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι όλος ο αστικός ιστός οργανώνεται με βάση το οικοδομικό τετράγωνο και βέβαια η μονάδα του είναι η πολυκατοικία. Αν καταφέρουμε να φτιάξουμε τέτοια άτυπα δίκτυα αλληλεγγύης, η κοινωνία θα βγει πολύ διαφορετική την επόμενη μέρα. Ξανά, δεν είμαστε μόνοι. Mm-hmm. Δεν είμαστε μόνοι. Αυτό είναι το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε μόνοι στην κρίση. Κύριε Πλουμπίδη, το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει με την επόμενη μέρα της κρίσης, όταν με το καλό τελειώσει όλη αυτή η τρέλα. Όπως αναφέρει λοιπόν η ερώτηση, το σοβαρότερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η κοινωνία μετά από την πανδημία θα είναι κυρίως ψυχολογικό. Τι μέτρα στήριξης προτείνεται να ληφθούν σήμερα ώστε να κρατηθεί η κοινωνία ψυχολογικά όρθια και να υπάρχει υποδομή για την επόμενη μέρα? Η ψυχολογική υποστήριξη της κοινωνίας στηρίζεται κυρίως αυτά που είπε η Θεανό Φωτίου πριν. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε ένα ψηφιακά εργαλεία ολοκληρωμένα για την υποστήριξη των ανθρώπων. Εάν δεν θελήσει η κυβέρνηση να τα χρησιμοποιήσει, πρέπει να προτείνει κάποιους τρόπους στήριξης. Αλλιώς η ψυχολογία δεν στηρίζεται στον αέρα. Mm-hmm. Στηρίζεται στον τρόπο που μπορούμε να ζήσουμε και να περάσουμε τα δύσκολα. Αυτά που αναφέρατε, δηλαδή αυτές οι μορφές αλληλεγγύης δειλές μεταξύ μας, αλλά υπάρχουν, και νομίζω εκεί έχουμε ένα ρόλο όλοι μας και σε επίπεδο θεσμικό και σαν ΣΥΡΙΖΑ να ενισχύσουμε αυτές τις μορφές αλληλεγγύης που στηρίζουν με τον καλύτερο τρόπο ψυχολογικά τους ανθρώπους. Ας επαναλάβουμε σύντομα μια φορά όλα τα άλλα μέσα που έχουμε
τηλεϊατρική, τηλεψυχιατρική, τηλεφωνική στήριξη. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί επίσης η επίσκεψη των πιο αδύναμων σε γιατρούς ή σε κέντρα ψυχικής υγείας με όλους τους όρους. Η επικοινωνία με τους συγγενείς νομίζω έχει... Ξαφνικά έχουν βρεθεί συγγενείς που δεν βρισκόμασταν, γιατί οι κλεισμένοι μέσα άνθρωποι βοηθάνε ένας τον άλλον, μιλούν. Και επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, η δημιουργική χρήση του ελεύθερου χρόνου. Νομίζω όλοι μας κάνουμε προσπάθεια, η Θριαλίδα που είναι στη γειτονιά μου, για παράδειγμα, στα Πετράλωνα, έχει φιλμ ελεύθερα, άλλες μορφές ψυχαγωγίας. Επίσης τα μαστορέματα, το διάβασμα, η χειροτεχνία είναι τρόποι να μπορέσει κανείς να χρησιμοποιήσει δημιουργικά το χρόνο του και να μην βγαίνει σε άγχος. Αυτά θα ήθελα να πω. Μάλιστα. Στην επόμενη μέρα πάλι εστιασμένη επόμενη ερώτηση. Κυρία Φωτίου, θέλω να πω ότι εννοείται ότι αν θέλει κάποιος από τους δύο σας να συμπληρώσει ή να παρέμβει στην απάντηση που δίνετε, ελεύθερα κάνουμε συζήτηση. Λοιπόν, για την επόμενη μέρα και αυτή η ερώτηση έχει να κάνει με τα μέτρα που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση κατά τον ΣΥΡΙΖΑ μετά το τέλος της κρίσης για να στηρίξει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Κύριε Ραπανάκη, μετά το τέλος της κρίσης θα είναι αργά. Αν τα πάρει από τώρα, θα βρεθούμε σε μεγάλη δυσκολία μετά την κρίση. Τώρα πρέπει να αρχίσει. Γι' αυτό εμείς λέμε 50% αύξηση όλων των δαπανών για την πρόνοια. Εμείς παραλάβαμε ένα κράτος προνοιακό, το οποίο δεν υπήρχε στο χάρτη της Ευρώπης. Δηλαδή, οι δαπάνες του ήταν 0,4%, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης ήταν 4%. Καταφέραμε να το φτάσουμε 2%, δηλαδή για σε νούμερα από 780 εκατομμύρια, το πήγαμε 3,5 δις, σε πολύ δύσκολα χρόνια. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έρονται όλα τα μέτρα και δημιουργείται από την Ευρώπη μεγάλος δημοσιονομικός χώρος. Επομένως, όταν λέμε 50% αύξηση, εγώ θα μπορούσα να προχωρήσω και παραπέρα. Θα δούμε, θα προσαρμόζουμε και εμείς λίγο τις προτάσεις μας όσο προχωράει ο καιρός. Είναι το ελάχιστο που μπορώ να πω. Δηλαδή, από 3,5 δις να πάμε... να το αυξήσουμε κατά 1,700 δις ακόμα. Το οποίο είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Προσέξτε, δεν έχει αυτή την άποψη ο κύριος Μητσοτάκης και είναι ο φιλελεύθερη δεξιά. Γιατί θεωρεί ότι αυτές οι αυξήσεις και αυτά τα λεφτά όταν δίνονται για την πρόνοια είναι χαμένα λεφτά. Το ξέρετε, το έχετε ακούσει πολλές φορές. Όμως τους διέψευσε η πραγματικότητα. Τι έγινε με το μέρισμα? Δεν δώσαν το μέρισμα τα Χριστούγεννα και κατέρευσε η αγορά. Δηλαδή όταν χάσανε, η αγορά έχασε τα 600 εκατομμύρια που δινόντουσαν, 900 δινόντουσαν κάθε χρόνο. Δώσανε αυτοί 250 και κάτι. Λοιπόν, όταν χάσανε τα περισσότερα λεφτά, κατέρευσε η αγορά. Άρα αυτό που λέμε εμείς οι αριστεροί, ότι δηλαδή οι προνοιακές δαπάνες είναι για την ανάπτυξη, αποδείχθηκε περίτρανα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο για την ανθρωπιά, για την αλληλεγγύη, για την κοινωνική συνοχή ή για το μέλλον της κοινωνίας, ακριβώς προνοιακές δαπάνες, αλλά είναι ότι ακριβώς βοηθάνε και την ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ισπανία αυτή τη στιγμή, όπως θα δεις, τα 100 είναι για το κοινωνικό κράτος, από ό,τι μαθαίνω, στην αντιπροεδρία που βρίσκεται ο Ιγκλέσιας και διαχειρίζεται το κοινωνικό κράτος. Λοιπόν, άρα, εμείς λέμε τώρα, λοιπόν, αύξηση αυτών των δαπανών. Και ακούστε, δεν τα λέμε μόνο για τους φτωχούς, γιατί η δεξιά επίσης κάνει και αυτό το λάθος. Νομίζω ότι το προνοιακό κράτος είναι μόνο για τους φτωχούς. Εδώ, όταν θα βγούμε την επόμενη μέρα, θα πρέπει να νοιαστούμε για τα παιδιά, θα πρέπει να νοιαστούμε για τους ηλικιωμένους όλων των λογιών και για τους ανάπηρους. Γιατί όλοι μας, κύριε Ραπανάκη, στη ζωή μας, περνάμε από μία από αυτές τις καταστάσεις. Είτε είμαστε παιδί, είτε είμαστε ηλικιωμένοι, είτε είμαστε ανάπηροι, είτε βρισκόμαστε σε οικονομικό πρόβλημα. Σωστά. Άρα δεν είναι το προνοιακό κράτος για κάποιους ευάλωτους, αλλά είναι για όλο τον πληθυσμό. Εμείς στη ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη μεγάλη διαφορά έχουμε. Μετακινήσαμε το προνοιακό κράτος από τους ευάλωτους σαν δικαίωμα για όλους. Για όλους, γιατί είναι κατά των ανισοτήτων. Η ιστορία είναι αυτή, ότι όταν εγώ γίνομαι
ξαφνικά ανάπηρος για ένα διάστημα ή για όλη μου τη ζωή. Δεν είμαι ίσως ισότιμος με τον άλλον που δεν είναι ανάπηρος. Άρα, αυτά τα μέτρα που λέμε και τα οποία είναι τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ για το πρόγραμμα που δουλεύουμε, για το ΣΥΡΙΖΑ συνολικότερα, για την, όχι μόνο για την επόμενη μέρη της πανδημίας, αλλά για, για μια άλλη κοινωνία. Για μια άλλη κοινωνία που θα καταλάβει ότι το κράτος τη φροντίζει από την αρχή της ζωής της που γεννιέται μέχρι όταν πεθαίνει. Ότι δεν είναι η πρόνοια μόνο για τους φτωχούς και για τους κατατρεγμένους του κόσμου τούτου, αλλά είναι ακριβώς και για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, όλα τα παιδιά σε βρεφονιπιακούς σταθμούς, όλα τα παιδιά να τρώνε σχολικά γεύματα. Αυτό πρέπει να κάνει αύριο, την επόμενη μέρα, είναι να δώσει σχολικά γεύματα σε όλα τα σχολεία, παραδείγματος χάρη, για να καταλάβετε τι εννοώ, ένα νέο κράτος πρόνοιας. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να κάνει δεν είναι μόνο όλα τα παιδιά στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, αλλά είναι και ενίσχυση, ας πούμε, στις μανάδες. Είναι μεγάλες ιστορίες, οι οποίες θα αφορούν όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Και να πω και κάτι. Αν πρόκειται, αν αυτή τη στιγμή δεν προχωρήσουν σε αυτά τα μέτρα που συζητάμε εμείς, αυτοί που θα φτωχοποιηθούν πάλι, όπως έγινε και μες στην κρίση, είναι τα μεσαία στρώματα. Τα μεσαία στρώματα θα υποστούν μια μεγάλη μείωση από αυτή την κρίση και από την πανδημία των εισοδημάτων τους, αλλά και γενικά του προσανατολισμού τους και της ζωής τους. Άρα, έχουμε και δεκάδες χιλιάδες απολύσεις, έχουμε και αλλαγές στους μισθούς των ανθρώπων. Και ή θα πάρουν υπόψη τους ότι σε αυτό το νέο τοπίο το κοινωνικό κράτος πρέπει να είναι κυρίαρχο, με τεράστιες δαπάνες. Ή πραγματικά θα ξαναβρεθούμε στα επίπεδα εκείνα που βρισκόμασταν στην αρχή της κρίσης. Και η επόμενη ερώτηση σχετική είναι αν θα υπάρξει πρόβλεψη να υπάρξουν απρόσκοπτες και χωρίς καμία διακοπή για τους επόμενους τρεις μήνες παροχές στον φως, νερό, τηλέφωνο, φυσικό αέριο κτλ. Αν έχετε κάνει και εσείς κάποια πρόταση ως ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε τρεις προτάσεις σε αυτό, αλλά πρέπει να πω κατηγορηματικά το εξής καταρχήν. Να μην διανοηθεί η κυβέρνηση να επιτρέψει διακοπή κανενός από αυτές τις παροχές, δηλαδή νερό, ηλεκτρικό, αγκάζει τηλέφωνο. Ακόμη και το τηλέφωνο το λέω, γιατί καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το τηλέφωνο. Βέβαια, είναι η επαφή με τον έξω κόσμο το τηλέφωνο πλέον. Είτε είναι υπάροχοι ιδιωτικοί, γιατί προσέξτε κύριε Ραπανάκη, τώρα εδώ έχουμε και ιδιωτικούς παρόχους, είτε είναι δημόσιοι. Γιατί όπως σωστά περιορίζει την κίνηση των πολιτών, έτσι πρέπει και να επιβάλλει ό,τι χρειάζεται, να επιβάλλει ό,τι χρειάζεται στις επιχειρήσεις από τις οποίες εξαρτάται η ζωή των πολιτών αυτές τις μέρες. Γι' αυτό εμείς λέμε το εξής τρίπτυχο, όπως σας είπα και στην αρχή, οι θέσεις μας είναι καμία διακοπή σε αυτές τις παροχές, από τη μια, να μην πληρώνονται από τα πιο ευάλωτες κατηγορίες που δεν θα μπορέσουν αυτή τη στιγμή να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους αυτές τις παροχές, και εξάμεινη επιδότηση. Σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήρθε το 2015 σε τρομακτικές συνθήκες, έδωσε δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα στα νοικοκυριά που δεν μπορούσαν να το πληρώσουν, επανασύνδεσε όλα τα ηλεκτρικά ρεύματα. Μαθαίνω ότι σήμερα υπάρχουν κομμένα ηλεκτρικά ρεύματα. Λοιπόν, δεν μπορεί να ξαναβρεθούμε σε αυτές τις καταστάσεις. Και πρέπει άρα γρήγορα να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτό το τομέα, και είπα να μην διανοηθεί, να επιτρέψει καμία από αυτές τις διακοπές. Σαφές. Κύριε Μπλουμπίδη, η επιδείνωση, λέει εδώ πέρα η ερώτηση, ή η παράταση για μεγάλο διάστημα της πανδημίας απαιτεί και ριζικότερα μέτρα στους τομείς της υγείας, της οικονομίας, των κοινωνικών δραστηριοτήτων και της ψυχικής υγείας. Μπορεί να προβληθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης κατάστασης χωρίς να συμβάλλει αυτό σε ένα κλίμα πανικού? Νομίζω ένα μεγάλο μέρος της ερώτησης το απάντησε η κυρία Φωτίου με όσα είπε προηγουμένως. Ότι, και θα πρόσθετα, ότι ψυχολογική υποστήριξη χωρίς κοινωνική υποστήριξη δεν έχει μεγάλο νόημα. Σας θυμίζω πώς πετύχαμε την αποασυλοποίηση με την στήριξη στις κοινοτικές μονάδες και κυρίως με τα επιδόματα αναπηρίας. Όταν κάποιος έχει να φάει,
μπορεί τα ψυχολογικά να πάνε σε δεύτερο πλάνο. Αλλιώς τον καταπίνουν. Έτσι, δεν, αυτό είναι βασικό. Θα ήθελα να σας πω τα ευρήματα από ένα μεγάλο άρθρο που βγήκε στο Lancet από καμιά τριανταριά μελέτες για καραντίνες. Τι είναι τα σημαντικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Λέει, καταρχήν οι άνθρωποι να κατανοούν την κατάσταση γιατί πρέπει να είναι σε απομόνωση και ότι δεν είναι καταναγκασμός, φυλακή. Μόνο έτσι θα το τηρήσουν. Δεύτερο, να έχουν γρήγορη και ουσιαστική πληροφόρηση. Τρίτον, να έχουν επαρκή τροφοδοσία, φως, νερό, τηλέφωνο, δηλαδή να μην πεινάσουν ή να μην αισθανθούν ότι απειλούνται κλεισμένοι. Και κάτι πολύ βασικό, να μην είναι πολύ μεγάλης διάρκειας η καραντίνα και να μην αλλάξει η ημερομηνία της. Να λέμε τελειώνει και δεν τελειώνει, αυτό είναι το χειρότερο για να μπορέσει να τηρηθεί. Είναι μια τεράστια διεθνής μελέτη, στη διάθεσή σας αν τη θέλετε. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι ψυχολογικά να αντέξουν αυτή την περίοδο, πρέπει σαν ΣΥΡΙΖΑ, σαν φορείς, σαν άτομα, σαν γιατροί, ψυχολόγοι, ό,τι θέλετε, να τους βοηθήσουμε να μετέχουν σε ένα σαφές σχέδιο διαχείρισης της απομόνωσης, αλλά και διεκδίκησης των κάποιων δικαιωμάτων εργασιακών, μισθολογικών. Γιατί αν έχουν μια τεράστια ανασφάλεια οι άνθρωποι στα εργασιακά, στα κοινωνικά, δεν θα είναι τόσο εύκολο να τηρήσουν και τα μέτρα προφύλαξης και να μην καταρρεύσουν ψυχολογικά. Και αυτό αφορά τόσο τους ίδιους τους ασθενείς όσο και τους ανθρώπους που τους στηρίζουν. Γιατί αν αυτοί εκείνοι καταρρεύσουν, χειροτερεύουν και οι ασθενείς. Όταν θα αρχίσει να κάμπτε την πανδημία και πιστεύω να μην αρχίσει πάρα πολύ, τότε τα οικονομικά και τα κοινωνικά προβλήματα θα μπουν στην πρώτη γραμμή. Ακόμη τώρα είναι μουδιασμένοι άνθρωποι, τότε θα είναι στην πρώτη γραμμή. Θυμίζω ότι η αντίσταση στην Ευρώπη φούντωσε μετά το Στάλιγκραντ, όταν φάνηκαν οι Γερμανοί ότι δεν είναι παντοδύναμοι. Σωστό είναι αυτό. Και πάμε να κάνουμε μια και ωραία γέφυρα για την επόμενη ερώτηση, διότι αναφερθήκατε στο πακέτο των μέτρων που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και για την κοινωνική πρόνοια και την αλληλεγγύη, εκτός φυσικά από τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ακούσαμε και τον πρόεδρο σε συνεχείς παρεμβάσεις για την υγεία και την οικονομία. Το βασικό ερώτημα, κυρία Φωτίου και κύριε Βλουμπίδη, φυσικά, είναι αν αυτά τα μέτρα είναι εφικτά και αν είναι πλήρως κοστολογημένα. Αν μπορούμε, δηλαδή, αν μπορεί το κράτος να τα υλοποιήσει. Κύριε Ραπανάκη, τα μέτρα είναι κοστολογημένα. Μας ξέρετε, ήμασταν σε υπουργεία που διαχειριστήκαμε σε πολύ δύσκολους καιρούς με ελάχιστα χρήματα. Πράγματα που δώσαν κουράγιο στην κοινωνία. Επομένως, ξέρουμε και κάθε ευρώ που θα στοιχήσει από αυτά τα μέτρα. Παραδείγματος χάρη, όταν λέω αύξηση 50% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος πρώην ΚΕΑ, εννοώ 25 εκατομμύρια το μήνα. Αυτό όμως αλλάζει με αυτό το πολύ μικρό ποσό που σας λέω, γιατί δεν μπορεί να μην το ακούτε για μικρό ποσό, όταν εδώ μιλάμε για τεράστιο δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται από την ποσοτική χαλάρωση από τη μια και από το μαξιλαράκι των 35 δις που έχουμε αφήσει εμείς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όταν σας λέω αύξηση κατά 50% του επιδόματος, του προνοιακού επιδόματος των αναπήρων, για να μην βρεθούν σε απελπισία αυτοί οι άνθρωποι λόγω της το συγκεκριμένη αύξηση των αναγκών τους που έχουν από την αναπηρία τους κτλ. Μέσα στην κρίση, μιλάω για 35 εκατομμύρια το μήνα. Για να καταλάβετε. Όταν λέμε ότι όσοι σήμερα ανάπηροι έχουν κάνει αίτηση για να πάρουν προνοιακό επίδομα στα ΚΕΠΑ και τα ΚΕΠΑ κλείσανε, ήδη υπολειτουργούν. Δεν μπορεί να περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι να ανοίξουν τα ΚΕΠΑ και πρέπει να τους δοθεί σήμερα. Επειδή έχουν κάνει ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στον ΟΠΕΚΑ. Ο ΟΠΕΚΑ σήμερα είναι ένας μεγάλος οργανισμός. Έχει όλα τα δεδομένα πια του καθενός μας που θέλει να πάρει ένα επίδομα ή οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτοί πρέπει να εγκριθούν αυτόματα τώρα. Ξέρετε γιατί πόσο μιλάμε. Μιλάμε για 1 με 2 εκατομμύρια. Αν εγκριθούν όλοι
και ξέρουμε από την εμπειρία μας ότι το 75% από αυτών εγκρινόντουσαν όλοι. Δηλαδή έχει το κράτος μεγάλη γνώση αυτό που παραδώσαμε εμείς. Δεν βλέπουμε να το χρησιμοποιούν. Λοιπόν, άρα εγώ πιστεύω ότι αυτό που πρέπει σήμερα να πολεμήσουμε με αυτά τα ελάχιστα χρήματα για τα οποία αναφέρομαι είναι το φόβο. Το φόβο της καθημερινότητας. Το φόβο που δεν μας φτάνει αν θα αρρωστήσουμε, ο φόβος είναι και της επιβίωσης. Mm-hmm. Το φόβο για την επόμενη μέρα. Τι θα γίνει το παιδί μου αύριο. Τι θα γίνω εγώ αύριο. Λοιπόν, αυτό το φόβο, να σας πω, ακόμη και αν σας έλεγα τόσα δισεκατομμύρια, έπρεπε αυτή η κυβέρνηση να έχει το θάρρος και τη γενναιότητα να πει ότι ναι, δίνω πάρα πολλά χρήματα για να άρω τον φόβο της επισφάλειας του αύριο. Σε όλο τον πληθυσμό μου. Παιδιά, ηλικιωμένους, οικογένειες, πρώην εργαζόμενους, μην εργαζόμενους ή άνεργους και, και βέβαια άπορους, Ρωμά, ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ειδικές καταστάσεις. Αυτή είναι η άποψη. Το βλέπουμε να γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης αυτό, δηλαδή να δίνονται χρήματα στο κοινωνικό κράτος και στην προστασία των αδυνάμων. Ας ελπίσουμε ότι όσο προχωράει αυτή η υπόθεση να κινηθεί και η δική μας κυβέρνηση σε αυτήν την κατεύθυνση. Κύριε Ραπανάκη και Δημήτρη, ας αρχίσει επιτέλους αυτή η συζήτηση για το ποινιακό κράτος. Δεν μπορεί να μιλάμε από το πρωί με το βράδυ μόνο για την οικονομία. Ξαναέγινε αυτή η στροφή, δηλαδή να μιλάμε μονίμως για τα 800 που βεβαίως είναι πολύ λίγα. Τι θα γίνει και τα λοιπά, ποια κάθε θα το πάρει, ποια δεν θα το πάρει. Και δεν μιλάμε, ας πούμε, για ολόκληρο το προνοιακό κράτος, το οποίο δίνει μια ελπίδα ότι υπάρχει κράτος που με φροντίζει. Αν δεν υπάρξει αυτό, πάλι θα βρεθούμε σε μια κοινωνία η οποία θα έχει τεράστια προβλήματα την επόμενη μέρα. Και αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, αλλά και αυτές τις μέρες που ζούμε. Μάλιστα. Κυρία Φωτίου, στην πρόνοια οι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού αφορούν κυρίως ιατρικό προσωπικό και προσωπικό φροντίδας. Οι κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθούν για την διαχείριση του άχους παιδιών και ενηλίκων που διαβιούν στα κλειστά ιδρύματα? Ναι, κύριε Ραπανάκη, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που, όπως ξέρετε, σας είπα ήδη, υπάρχουν εξτρεφεία δημόσια ιδρύματα. Δεν είναι μόνο αυτά. Κλειστής φροντίδας όπου αφορούν ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες. Κοιτάξτε, πρόκειται για πρώτες ομάδες υψηλού κινδύνου, έτσι. Και βεβαίως ανάπηρους. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και γιατί ήταν αποψηλωμένο και γιατί δεν προχωρήσανε όλα αυτά τα ιδρύματα, δηλαδή σε προσωπικό. Δεν προχωρήσανε τις 493 προσλήψεις που είχαμε εμείς προκηρύξει και δεν προχωρήσανε στις προσλήψεις του επικουρικού προσωπικού 400 περίπου ανθρώπους. Μαθαίνω τώρα ότι θα προσλάβουν 500 ανθρώπους και το κάνουν γρήγορα. Μακάρι. Αλλά εγώ τους λέω το εξής. Έχετε τους ανθρώπους που απολύσατε, οι οποίοι ήταν στην κάθε δομή, ξέρουν τη δουλειά, ξέρουν τους ανθρώπους και οι οποίοι ήταν από την κοινοφελή εργασία και οι οποίοι ήταν από τους νέους επιστήμονες και οι οποίοι ήταν και υπηκουρικό προσωπικό. Ξαναπάρτε τους τώρα, είναι 800 άτομα αυτά. Πέρα από όλα τα άλλα που είπαμε και προβλήψεις γιατρών και ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, γιατί κοιτάξτε, ποιος θα απασχολήσει τα παιδιά μες στα ιδρύματα? Ποιος θα κάνει προγράμματα τώρα, ας πούμε, τα οποία θα τους υποστηρίξουν και ψυχολογικά, αλλά και εκπαιδευτικά και με ένα παιχνίδι πιο δημιουργικό? Είναι ανάγκη να βρούμε μεγάλο προσωπικό σε αυτά τα ιδρύματα που τα βρήκαμε εμείς σε κακό χάλι, γιατί ήταν αποψηλωμένα από προσωπικό με βάση τον κανόνα 1:5, όπως ξέρατε. Το φτάσαμε 1:1. Αυξήσαμε τους ανθρώπους που ζουν εκεί μέσα και δουλεύουν. Δεν φτάνουν. Ακόμη και να επιτάξουν κτίρια, τα οποία για να αραιώσουν τον πληθυσμό που υπάρχει μέσα στα ιδρύματα. Και αυτό είναι πρόβλημα μεγάλο που έπρεπε να έχουν ξεκινήσει. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Πολλά πράγματα θα έπρεπε να τα κάνουν σε συνεργασία με. Βλέπω αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εργασίας να μιλάει μόνο για τις επιχειρήσεις, ενώ στο Υπουργείο Εργασίας είναι η πρόνοια. Είναι το κοινωνική αλληλεγγύη. Και άρα έπρεπε να μιλάει ταυτόχρονα με το Υπουργείο Υγείας, με το Οικονομία για όλα αυτά τα θέματα.
Το έχουμε ξεχάσει λίγο αυτό, ότι η κοινωνική αλληλεγγύη είναι στο Υπουργείο Εργασίας, η αλήθεια είναι. Το Υπουργείο Εργασίας αυτή τη στιγμή. Γιατί το έχουμε ξεχάσει, το λέω χαριτολογώντας, διότι δεν βλέπουμε να δίνεται βάρος σε αυτόν τον τομέα. Λοιπόν, τώρα η επόμενη ερώτηση αφορά και τους δύο και είναι και υποθετική, αλλά τα έχετε βάλει λίγο τα ζητήματα. Αν ήταν στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας αυτήν την περίοδο, ποια μέτρα, τι παραπάνω θα έκανε από αυτά τα οποία είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να στηριχθεί η κοινωνία? Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα έπαιρνε και θα ανακοίνωνε στους πολίτες? Πώς ξεκινάμε? Δεν πειράζει, ξεκίνα εσύ, Δημήτρη. Λοιπόν, εγώ έτσι κι αλλιώς το βασικό κομμάτι είναι δικό σου, οπότε κάνω μια μικρή εισαγωγή εγώ. Καταρχήν, εγώ αισθάνομαι θα είχαμε ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο δημόσιο σύστημα υγείας και με ένα σημαντικό αριθμό προσλήψεων που είχε ήδη ανακοινωθεί και προχωρήσει προς την πραγματοποίησή του. Θα είχαμε επίσης καλύτερα αποτελέσματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τις τόμοι, τις τοπικές μονάδες υγείας και τα κέντρα υγείας. Μόλις προχτές άκουσα από το Υπουργείο Υγείας να μιλάνε για ένα ενεργότερο ρόλο των κέντρων υγείας. Δεν είχα ξανακούσει να αναφέρονται όλο αυτή την περίοδο. Πώς το αντιλαμβάνονται, βέβαια δεν γνωρίζουμε. Επίσης θα είχε ταχύτερα αντανακλαστικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών που σηκώνουν το βάρος παίρνοντας συμπληρωματικό προσωπικό, συμπληρωματικά αναλώσιμα και ούτω καθεξής. Επίσης ταχύτερα κοινωνικά αντανακλαστικά. Δεν μπορώ να μην αναφέρω τα κέντρα κοινότητος που είχε ξεκινήσει Θεανό Φωτίου, τα οποία ήταν μια πολύ σημαντική βοήθεια σε κοινοτικό επίπεδο, και αυτή τη στιγμή ειδικά οι πιο ηλικιωμένοι και οι πιο ευάλωτοι θέλουν πλοηγό μέσα στο ψηφιακό κράτος. Δεν μπορούν μόνος τους. Αν κάποιος δεν μπορεί να τους ενισχύσει στην περιήγηση στο κοινωνικό κράτος, χάνονται. Είναι βασικής βοήθειας οι κοινωνικές υπηρεσίες. Επίσης θα είχε εξασφαλίσει με σαφή τρόπο τα εργασιακά δικαιώματα και τα ασφαλιστικά που πλήττονται βάναυσα. Εγώ αυτά μπορώ να πω σαν εισαγωγικά. Κύριε Φωτίου. Κύριε Ραπανάκη, βέβαια, όπως είπε και ο Δημήτρης, θα ήμασταν σε διαφορετικό σημείο κίνησης, γιατί αυτό είπε ο Δημήτρης, δηλαδή θα μας έβρισκε η πανδημία σε μια άλλη κατάσταση. Εμείς, όπως ακριβώς είπε και ο Δημήτρης, είχαμε προγραμματίσει ένα κοινωνικό κράτος, του οποίου συνεχώς αυξάναμε τις δαπάνες και το οποίο ενισχυόταν η ψηφιακότητά του και η διαφάνειά του, αλλά από την άλλη συνεχώς δημιουργούσε νέες δομές στην κοινότητα. Δηλαδή τι, με κέντρο τα κέντρα κοινότητας, έτσι. Είχαμε προϋπολογίσει να φτιάξουμε κέντρα στήριξης οικογένειας, 150 σε όλη την Ελλάδα, κέντρα οφειλή, τα οποία τώρα τα βλέπουμε να προσπαθούν υποτυπωδώς να δημιουργηθούν. Δηλαδή τι, είχαμε ενοποιήσει πράγματι το βοήθεια στο σπίτι, το κηφί και τα καπί, τους ανθρώπους που δουλεύανε σε αυτά, ώστε όλοι με ενιαίο ψηφιακό τρόπο να ξέρουμε πόσους ηλικιωμένους βοηθούν και πού σε κάθε Δήμο. Δηλαδή δεν ήταν ένα ολόκληρο πρόγραμμα που είχαμε φτιάξει για να έχουμε τέτοια κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Κέντρα για τους μετανάστες που ήταν μέσα στα κέντρα κοινότητας, κέντρα για τους Ρωμά που ήταν μέσα στα κέντρα κοινότητας. Δηλαδή ενισχύαμε τοπικά τις κοινωνίες τις τοπικές με ένα σωρό δομές οι οποίες ακριβώς τα αντιμετωπίζαν και την ενδοοικογενειακή βία και προβλήματα μέσα στο σπίτι, αλλά και προβλήματα με τα παιδιά και προβλήματα που δεν ομολογούνται αλλιώς, και θα μπορούσαμε όλοι αυτοί να συντονίζονται από τη μια. Θυμάμαι ακριβώς πώς δουλεύαμε χέρι-χέρι με τον Ξανθό και τον Πολάκη, με την Εύθυνη Αξιόγλου, με τον Τζακαλώτο, δεν υπήρχε, με τον Κουλιαράκη τότε, δεν υπήρχε δηλαδή, και βεβαίως τον πρόεδρο κτλ. Ό,τι κάναμε, το κάναμε τρία υπουργεία μαζί και η πρόνοια ήταν η έννοια όλων. Πού θα βρούμε τα λεφτά, πώς θα βρούμε τις δομές για να τα δώσουμε κτλ.
Άρα θα ξεκινάγαμε από ένα άλλο σημείο αφετηρίας. Αφήστε το αυτό. Έστω και αν ήμασταν σήμερα, σας είπα, αυτό που θα ήταν η μεγάλη μας μέρημνα θα ήταν τα τρία αυτά σκέλη ισότιμα στην κοινωνία. Δηλαδή και η οικονομία, αλλά και η υγεία, αλλά και η πρόνοια. Ισότιμα στην κοινωνία. Ώστε όλοι οι Έλληνες θα αισθανόντουσαν ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που τους φροντίζει. Και γι' αυτό όλα μας τα μέτρα θα αφορούσαν και θα είχαμε ένα μεγάλο πολλαπλασιασμό δαπανών. Και το λέω με τα γνώσεως, δεν το λέω επιπόλαια. Το λέω γιατί όταν καταφέραμε σε 4,5 δύσκολα χρόνια από 780 εκατομμύρια να τα πάμε 3,5 δις, φανταστείτε τώρα με αυτόν τον τεράστιο δημοσιονομικό χώρο που θα είχαμε φτάσει τις κοινωνικές δαπάνες. Και όταν λέω κοινωνικές δαπάνες, εννοώ για τα παιδιά. Εννοώ για τους ηλικιωμένους, εννοώ για τους ανάπηρους, εννοώ για όλο τον πληθυσμό και για τα μεσαία στρώματα. Θα αυξάναμε δηλαδή τα πάντα από το επίδομα ενοικίου που δίνουμε σήμερα. Θα αυξάναμε τα όρια τα εισοδηματικά. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα πια να μην πηγαίνουμε σε χαμηλοεισοδηματίες, αλλά να καλύψουμε όπως θέλαμε και ήταν μες στο μυαλό μας πολλά από τα μεσαία στρώματα. Λοιπόν, άρα... Βεβαίως, άμεσα, μεγάλες προσλήψεις. Δηλαδή, όλο αυτό το κομμάτι που περιέγραψε, δεν θα είχα πολλά να πω αναλυτικότερα. Νομίζω τα έχουμε πει, αλλά έχουν καταλάβει όλοι ότι το πρόβλημά μας είναι αυτά. Δηλαδή, προσωπικό, δομές στην κοινότητα, νέα δίκτυα πια, ηλεκτρονικά κτλ. Που μπορούσε το κράτος να τα διαχειρίζεται και τα έχει στα χέρια του. Αύξηση των δαπανών, δραματική, μεγάλη, επιβλητική αύξηση των δαπανών για την πρόνοια. Αυτό είναι ένα κράτος το οποίο θα άλλαζε το μοντέλο του από αυτό που παραλάβαμε εμείς, γιατί τα μοντέλα τα προνοιακά είναι είτε των νοτίων χωρών, που βλέπουμε πόσο πλήττονται αυτές τις μέρες, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία κτλ., είτε των πιο βόρειων. Εμείς είχαμε βρει, λοιπόν, είχαμε μετατοπιστεί σε ένα μοντέλο κράτους για όλους. Για όλους, όχι μόνο για τους ευάλωτους. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να κάνει η κυβέρνηση και πρέπει να διδαχθεί μαθήματα. Νομίζω η άλλη μέρα θα είναι πολύ διαφορετική και γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε όλοι μας, τώρα που καταραίουν οι μύθοι του νεοφιλελευθερισμού, ότι όλα τα ρυθμίζει η αγορά, ότι όλοι είμαστε ανταγωνιστές εναντίον όλων, ότι όλοι ο καθένας μας μόνος του θα καταφέρει να επιβιώσει, ότι η κυρίαρχη αγορά τα ρυθμίζει όλα, ενώ και το ιδιωτικό έχει πάντα προβάδισμα έναντι του δημοσίου. Τι ωραία που βλέπουμε σήμερα, ότι χωρίς μεγάλες κρατικές παρεμβάσεις και υπερκρατικές παρεμβάσεις, τίποτα δεν μπορεί να ρυθμίσει η αγορά παρά μόνο την καταστροφή μας. Είναι σαφές πια ότι τώρα το χέρι της αγοράς στις μεγάλες κρίσεις ψάχνει να κουμπίσει το κράτος σε κάθε περίπτωση. Τώρα, την επόμενη ερώτηση για να μην αδικήσω, ότι δεν την είπαμε, απλά επειδή δεν αναφερθήκατε και προηγουμένως, είχε να κάνει τα σχολικά γεύματα και την πρόταση να δοθούν σε ευάλωτες ομάδες με μέρημνα των Δήμων και με αναφορά στους καταβλητισμούς του Ρωμά. Ναι, νομίζω κύριε Ραπανάκη, το καλύψαμε αυτό. Ακριβώς. 20 εταιρείες όλη την Ελλάδα, μεγάλο δυναμικό. Πρέπει αυτές μπορούν, θα μπορούσαν να τριπλασιάσουν και την παραγωγή, καταλαβαίνετε γιατί σας μιλάω. Και αν είχαμε αυτές τις δομές στην κοινότητα πιο καλά οργανωμένες όπως εμείς τις σχεδιάζαμε και για την αποϊδρυματοποίηση και τα πάντα, τότε θα βλέπατε ότι θα είχαμε και όλο αυτό τη δυνατότητα να τα μοιράζουμε. Ενώ τώρα έχουμε μεγάλα προβλήματα στο να τα μοιράζουν τα σχολικά γεύματα, όχι στα παιδιά, αλλά εννοώ στις ομάδες που έχουν ανάγκη. Και κατεπηγόντως μπορούν να δοθούν στους καταβλητισμούς Ρωμά, μπορούν να δοθούν στις φυλακές, μπορούν να δοθούν σε πολλά μέρη αυτά τα σχολικά γεύματα. Είναι πολύτιμα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Η επόμενη ερώτηση αφορά πάρα πολύ κόσμο, που έχει να κάνει ότι αναφέρεται πέρα τα έξοδα διαβίωσης σε ένα μέρος των δαπανών των πολιτών κατευθύνεται σε ανελαστικές υποχρεώσεις, σε λογαριασμούς, σε ρυθμίσεις, σε φορείες και στα ταμεία, σε χρέη προς τράπεζες κτλ. Είναι πολύ πιθανό με την κατάσταση που διαμορφώνεται ότι πολλοί δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Αυτές οι ρυθμίσεις θα χαθούν, θα δημιουργηθούν νέες κόκκινες οφειλές. Ποιο είναι το δίχτυ προστασίας για τους νεόπτωχους της πανδημίας, αναφέρει η ερώτηση, κύριε Φωτίου. Κοιτάξτε, κύριε Ραπανάκη, τώρα εδώ ή θα προχωρήσουμε σε γενναίες πραγματικά κινήσεις ή θα αρχίσουμε
με εκείνα τις μικροκινήσεις οι οποίες τελικά αναπαράγουν, παράγουν και αναπαράγουν και τον κοινωνικό αποκλεισμό, δημιουργούν κοινωνίες τρομακτικές. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε αυτή τη στιγμή πρώτον, όπως ξέρουμε όλοι, να άρουμε το φόβο για το χάσιμο της πρώτης κατοικίας. Δεν ακούω λέξη γι' αυτό, το οποίο πραγματικά με συγκλονίζει. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι αφού δεν λειτουργούν τα δικαστήρια, δεν θα γίνουν οι πληστηριασμοί. Πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργήσουν αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες και να τους πούν ότι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πράγματα που μέσα στην κρίση θα πρέπει όλα να ανασταλούν όλες οι υποχρεώσεις από τη μια για να αισθανθούμε ασφάλεια και όταν βγούμε από την κρίση και με βάση τον τεράστιο δημοσιονομικό χώρο που έχουμε να δούμε με πιο γενναιόδωρες πια κινήσεις πώς μπορούν πολλά από αυτά τα χρέη λελογισμένα να αρθούν. Να αρθούν τα χρέη. Είμαι πολύ ξεκάθαρη σε αυτό. Θα δούμε βεβαίως, γιατί εδώ μας κάναν τόσα χρόνια να πιστεύουμε ότι οι Έλληνες είναι κακοπληρωτές. Ότι δεν πληρώνανε τα δάνειά τους γιατί είναι γνωστοί, ας πούμε, ότι ενώ έχουν λεφτά δεν πληρώνουν. Και βλέπουμε από όλα τα στοιχεία των τραπεζών ότι οι Έλληνες μέχρι την κρίση πληρώνανε κατά 90% τα δάνειά τους. Άρχισαν να μην τα πληρώνουν από την κρίση και ύστερα. Άρα, όταν συμβαίνει αυτό, δεν μπορεί να αντιμετωπίζει το σύνολο του πληθυσμού ως κακοπληρωτές. Και επιτέλους πρέπει να βάλει χέρι στις τράπεζες η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία με τις τράπεζες. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν και να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα στα οποία θα πρέπει να δουλέψουν και οι τράπεζες από την κυβέρνηση. Δηλαδή, περιοριστικά μέτρα στα οποία δεν μπορεί ο ελληνικός λαός συνεχώς να κεφαλαιοποιεί τις τράπεζες, να τις δίνει συνεχώς τα χρήματα και από την άλλη, ας πούμε, οι τράπεζες να εξακολουθούν να μην μπορούν να συμβάλλουν στην άρση όλων αυτών των ανισοτήτων και των καταστάσεων που συμβαίνουν. Πάντως, μέχρι στιγμής ακούμε μόνο παρενέσεις και κάποια δειλά μισόλογα προς τις τράπεζες. Φτάσαμε λοιπόν στην τελευταία ερώτηση, εσίως, που είναι, φωτίζει μια αθέατη πλευρά δυστυχώς αυτής της κρίσης που έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε συνθήκες εγκλεισμού, είτε είναι στα συμφωνιστικά ιδρύματα, είτε είναι πρόσφυγες στα κέντρα. Όπως αναφέρει λοιπόν η ερώτηση, να διαβάσω ακριβώς, οι πρόσφυγες βιώνουν έντονο στρες κατά την επιδημία του κορονοϊού, αφού δεν μπορούν να πάρουν προφυλάξεις λόγω των κακών συνθηκών υγιεινής και του συγχρονισμού σε όλες τις δομές, ανοιχτές ή κλειστές. Εγώ θα προσθέσω ότι και χωρίς την πανδημία του κορονοϊού, οι συνθήκες μέσα σε αυτά τα κέντρα είναι πραγματικά τραγικές και απάνθρωπες σε κάθε των περιπτώσεων. Το ίδιο συμβαίνει για τους κρατούμενους στα συγχρονιστικά ιδρύματα. Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να προλάβει την έξαρση των ψυχικών διαταραχών σε αυτές τις ευάλωτες ομάδες? Είναι για τον κύριο Πλουμπίδη η ερώτηση. Να πει για τα ψυχολογικά. Εννοείται. Ο Δημήτρης. Να πω εγώ για τα 2.000 περίπου ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, τα οποία είναι μέσα στα νησιά, είναι στα νησιά, εγκλωβισμένα, διότι εξαιτίας της πολιτικής τους δεν τα μετέφεραν, ενώ εμείς είχαμε δημιουργήσει δομές και είχαμε φτιάξει την ενδοχώρα, οργανώσει τη μετάβασή τους στην ενδοχώρα. Και όταν τον Ιούνιο παραδώσαμε, ήταν ακόμη 500 μόνο παιδιά τα οποία ήταν προς τακτοποίηση. Αυτή τη στιγμή αυτά τα παιδιά έχουν φτάσει 2.000. Βρίσκονται παντού, στον Εύρο, βρίσκονται κυρίως στα νησιά κτλ. Και δεν βλέπω, πέρα από τις μεγαλοστομίες που θα τα έπαιρναν οι χώρες της Ευρώπης, πέρα από τις μεγαλοστομίες που θα τα δίναν για υιοθεσία και αναδοχή, επί της ουσίας ξέρω πολύ καλά ότι τα χώρισαν σε δύο ηλικίες, τα πάνω των 15 χρονών και τα κάτω των 15, δηλαδή την ανηλικότητα την κατήργησε η δική μας κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να θέλουν να τους επιστρέψουν κατευθείαν, τους πάνω από τα 15, στις χώρες προέλευσης. Λένε ανοησίες του τύπου θα δώσουν κοριτσάκια και κάτω από 12 χρονών στις χώρες Ευρώπης, όταν ξέρουμε ότι τα κορίτσια είναι το 8% και ότι τα παιδιά κάτω των 14 χρονών είναι πάλι το 12%, ελάχιστα είναι τέλος πάντων. Άρα,
Σκοπεύουν να τα απελάσουν. Αυτό θέλω να ξέρω. Τους ρωτάω, τους ξαναρωτάω. Δεν βρίσκω απάντηση. Σκοπός είναι άρα λοιπόν ο Δημήτρης να σκεφτεί και για αυτά τα παιδιά. Εγώ λέω ότι πρέπει τώρα άμεσα να τα μεταφέρουν σε δομές, σε ξενοδοχεία, οπουδήποτε μέσα στην Ελλάδα, να επιτάξουν χώρους και να τα μεταφέρουν. Και από την άλλη λέω ότι πρέπει βεβαίως και να υποστηριχτούν ψυχολογικά, γιατί έχουν τεράστια προβλήματα αυτά τα χρόνια. Κύριε Βλουμπίδη, πώς θα προλάβουμε να μην γίνει μια έξαρση έτσι, ψυχικών διαταραχών σε αυτούς τους ανθρώπους? Δεν είναι μόνο έξαρση των ψυχικών διαταραχών. Όλα αυτά που αναφέραμε είναι υγειονομικές βόμβες. Πρέπει να προστατευτούν και από τον κορονοϊό. Ένα είναι οι φυλακές. Οι φυλακές είναι υπό την άμωση εποπτεία του κράτους. Δυστυχώς μπορούμε να καταγγείλουμε, μπορούμε να αναφέρουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά εκεί. Αλλά με τους πρόσφυγες, με τους Ρωμά, αλλά και με τους άστεγους, πρόκειται για υγειονομικές βόμβες και ανθρώπους που μένουν αβοήθητοι. Έτσι. Είναι... Και που δεν έχουν και ενημέρωση για την... Συνήθως δεν έχουν και ενημέρωση ή δεν φτάνει μέχρι αυτούς. Θα πρόσθετα επίσης μία ακόμη κατηγορία, οι 500 περίπου μονάδες από ασυλοποίησης των μεγάλων ψυχιατρικών νοσοκομείων, που είναι μονάδες με 12 έως 20 άτομα, που αν αρρωστήσει ένας ακυρώνει τη μονάδα. Και αυτό είναι μια υγειονομική βόμβα που θέλει μεγάλη προσοχή. Αλλά ας πάμε στο κύριο ζήτημα των προσφύγων. Εκεί θέλει μια πολύ μεγάλη πίεση στην κυβέρνηση, διεθνή και από τις οργανώσεις, γιατί υπάρχουν οργανώσεις, να πάρθουν κάποια βασικά υγειονομικά μέτρα. Με τους Ρωμά επίσης, και υπάρχουν και εκεί οργανώσεις, να ασκηθεί μια μεγάλη πίεση στην κυβέρνηση από τους φορείς για να πάρθουν μέτρα. Με τους άστεγους επίσης υπάρχουν οργανώσεις. Δεν είναι... μπορούν να ασκηθεί αυτή η πίεση. Χρειάζονται προσλήψεις και εδώ. Χρειάζονται νοσηλευτές, γιατροί, κοινωνικό προσωπικό. Δηλαδή είναι απαραίτητες προσλήψεις. Επίσης δεν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις σε αυτούς τους ανθρώπους χωρίς υγειονομικό υλικό. Δεν μπορούν οι εργαζόμενοι χωρίς μάσκα αυτή τη στιγμή να παρέμβουν σε ανθρώπους που δεν τηρούν κάποιους κανόνες προστασίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέτει ως μία από τις προτεραιότητες την προστασία του υγειονομικού προσωπικού. Είδαμε τι έγινε στην Ιταλία, που ένα μεγάλο μέρος του υγειονομικού προσωπικού αρρώστησε, πόσο αυτό έχει συντελέσει την αύξηση των θυμάτων. Και επίσης ο ΠΟΗ θέτει το θέμα της συμπαράστασης σε αυτό το υγειονομικό προσωπικό. Δεν φτάνει το χειροκρότημα της κυρίας Γκραμπόσκα από τα μπαλκόνια, θέλει άλλες μορφές συμπαράστασης. Πρέπει να προβλέψουμε επίσης χώρους νοσηλείας για όσους αρρωστήσουν από τον κορονοϊό. Δεν είναι βέβαιο ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι έξω στην ουσία θα μπορέσουν να το βγάλουν με μια ελαφριά μορφή. Χρειάζεται άμεσο σχεδιασμός χώρων νοσηλείας. Και η ψυχολογική υποστήριξη νομίζω έπεται της προστασίας από τον κορονοϊό. Είναι όμως ένα πρόβλημα για το οποίο επίσης πρέπει να ασκήσουμε πίεση σε μη ευήκοα ότα. Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες. Πρέπει να πιεστεί από την πραγματικότητα, από τους φορείς και από εμάς. Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το έκτο I Ask and Watch του ΣΥΡΙΖΑ. Απαντήσαμε σε 15 ερωτήσεις. Αν θέλετε έτσι να στείλετε ένα τελευταίο μήνυμα προς τους πολίτες που μας παρακολουθούν. Κουράγιο. Κουράγιο. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Μη φοβάστε. Εδώ είμαστε με όποιο τρόπο και θα βοηθήσουμε. Ναι. Κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος στην κρίση. Μένουμε σπίτι. Δεν είμαστε όμως μόνοι. Συμφωνώ και εγώ. Μένουμε σπίτι. Δεν είμαστε μόνοι. Τηρούμε τα βασικά μέτρα. Πλένουμε χέρια, την απόσταση από τους άλλους.
και αυτά εξασφαλίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό το να μην αρρωστήσουμε. Και κυρίως αλληλεγγύη και όσο μπορούμε βοηθάμε και κάποιους άλλους λιγότερο δυνατούς από μας. Ήταν λοιπόν το έκτο I Ask and Watch. Απάντησαν σε ερωτήσεις σας η πρώην Υπουργός και Αναπληρώτρια Δομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ και την Κοινωνική Πρόνοια, η κυρία Θεανό Φωτίου, και ο ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Δημήτρης Πλουμπίδης. Φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλα I Ask and Watch με διαφορετικές θεματικές. Μείνετε συντονισμένοι στο nysiriza.gr. Μένουμε σπίτι λοιπόν, τηρούμε τις οδηγίες, προστατεύουμε ένας τον άλλον για να βγούμε από την κρίση όλοι και όλες μαζί, για να αγωνιστούμε την επόμενη μέρα να έχουμε μια κοινωνία η οποία θα σταθεί ξανά στα πόδια της χωρίς απώλειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δυο σας. Ευχαριστούμε και σας παρακολουθήσατε. Καλό κουράγιο.